Πάμε να κάτσουμε γιατί έχουμε τον Σεραφείμ σήμερα μαζί μα. Να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και από μέρα να και τι να πρωτοπούμε. Και επειδή σε αυτέ τι περιπτώσει αφήνουμε την τώρα που είναι σε... να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, κάνει την πρώτη ερώτηση. <laughs> λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτωπα, τα ανοιχτά, Ά, τα μετά. οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε θα μέρα. Θα πάμε λίγο σε αυτό το, την ιστορία που είχαμε χθε, αυτή τη συνάντηση του κυρίου Τεμπονέρα, το οποίο, ο οποίο είναι το πρόσωπο των ημερών. Καλό ή κακό, υπό την έννοια είναι. ότι έχουμε αυτή την εκδήλωση στι 13 Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα ε, τη εφημερίδα των συντακτών. Τρίτη με... και 13, έτσι. Αμάν, ρε, σε μου, αμάν. Λέω. Είσαι και προληπτικό. Όχι, όχι. Α. Α. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ στην οποία θα είναι και ο κύριο Χρυστοδουλάκη νωρίτερα εδώ. Έδωσε τι απαντήσει του στην πρωινή ε, ζώνη στο Γιώργο Κακού και στην Άννα Λιβαθυνού και η κυρία Χτσιόγλου. Παρ' όλα αυτά, έκανε αίσθηση λίγε ημέρε πριν το ραντεβού του με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Δόθηκαν εξηγήσει από τον κύριο Τσίπρα, από το γραφείο του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν ξέρω. Μένουμε σε αυτό. Καλά, λες. νομίζω ότι δεν πρέπει να συνδυάσουμε την συνάντηση αυτή με την εκδήλωση, υπό την έννοια ότι είχε προγραμματιστεί αρκετά νωρίτερα. Ε, εκείνο που είχε ενδιαφέρον είναι η διαρροή εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού από τον Διευθυντή του Γραφείου, τον κύριο Καλογύρου, που είπε ότι α, προφανώς δεν θα πάει στην εκδήλωση, αλλά αυτό δεν πρέπει να υπερτονίζεται, δεν υπήρχε πιθανότητα να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση ναι. που μιλούν τρία στελέχη από τρεις διαφορετικούς χώρους, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση της κεντροαριστεράς mm -hmm. και φαντάζομαι ότι μετά τις ευρωεκλογές και με τη διαμόρφωση των νέων πολιτικών συσχετισμών εκεί ε, μπορεί να υποθούν διάφορα πράγματα. Αυτό όμως, που έχει αξία... Είναι ότι ο Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσει στο συνέδριο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί. Θα το πει ναι. αυτό, είναι σημαντικό που ναι. λε ότι θα μιλήσει. Δεν κατάλαβα γιατί χρειάστηκε διευκρίνηση ότι θα πάει στο συνέδριο ο Αλέξη Τσίπρα. Ε, διότι αυτό δεν υπόθηκε. Ναι, ότι ο πρώην υπόθηκε σε αντιδιαστολή με το ότι. Με το δεν θα πάει στην εκδήλωση. Σε, όχι στην εκδήλωση, βαρύτητα, σε, καμία, σε καμία δραστηριότητα άλλη και του κόμματο, μέχρι το συνέδριο δεν θα παραστεί, θα είναι στο συνέδριο και θα μιλήσει εκεί και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πει δεν, δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα προς Θεού στον ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία του ωστόσο μία κατεύθυνση θα, την, θα τη δώσει Να ρωτήσω κάτι Βλέπουμε αναστάτωση από αυτή την πρωτοβουλία του κ. Τεμπονέρα και στο ΣΥΡΙΖΑ ναι. και στο ΠΑΣΟΚ να σε διακόψω, ρε, Από Είχα. τη νέα γενιά, μισό. Είσαι έμπειρο. ξέρεις. Υ υπάρχει, υπάρχει, άλλο θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν το ναι, έχουμε θέσει επαρκώ. Όχι, δεν λέω πολλάκι. Α, Αν και ακουμπάει στο πολλάκι. Ναι. Θα, θα, υποβάλει αίτημα ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ ε, στο νομοσχέδιο για το, το γάμο των ομοφύλων. Θα, θα το κάνει. Είναι προφανέ ότι πρέπει να το κάνει. Για ποιο λόγο. Διότι. Πέρα... τουλάχιστον βουλευτέ του εκτό. Περίμενε. Ναι, αλλά όταν έχει απέναντι τη Νέα Δημοκρατία, mm -hmm. στην οποία υπάρχει σαφές πολιτικό πρόβλημα με την καταψήφιση ή την αποχή δεκάδων βουλευτών, η Όλγα εδώ στην εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα είναι... μου είπε Hello. ότι αν είναι κάτω από 120, χάνει την δεδηλωμένη. Όχι ουσιαστικά. Όχι μισό λεπτό. Όχι ουσιαστικά, προφανώ. Mm. Αλλά είναι ένα πολιτικό πλήγμα στην εικόνα τη κυβέρνηση. Δεν από αυτό τώρα, έτσι. Ε, το έχουμε πει αυτό, μην, μην επαναλαμβανόμαστε. Λέει, να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό <σταθέσαι> για να καταλάβουμε <σταθέσεις> οι τηλεθεατέ μα. Δεν φτάνει το κουκούε μόνο ε, να προχωρήσει. Θέλει 15. 15, ε. Θέλει 15. Γι' αυτό και ο Βελόπουλο βγήκε και του προσπέρασε από τα υπερδεξιά. Λοιπόν, και του λέει, εγώ έχω 12. Δεν μπορώ. Ελάτε μαζί μου να κάνουμε έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει, γιατί mm. το ΠΑΣΟΚ είναι δύσκολο να το κάνει, γιατί εκεί θα έχει αρκετές Υπάρχει απώλειες, βέβαια. από και τι φαίνεται. Είναι... Λοιπόν, Άρης. αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν έχει την απώλεια του κυρίου Πολάκη και που είπες, Νίκο, δεν είμαι σίγουρος, δεν για, σίγουρος τη Λινού. για την κυρία Λινού? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ακόμα και έτσι, ποιο είναι το ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν το κάνει. Πρώτον, θα φανεί... Ότι δεν αξιοποιεί το momentum mm -hmm. για να ναι, πλήξει πούλεις. πολιτικά την κυβέρνηση και να κάνει αντιπολίτευση. Δεύτερον, θα μπει σε μια εσωστρέφεια ότι το κάνει για να κρύψει την ε, καταψήφιση πιθανώς του νομοσχεδίου από τον Παύλο Πολάκη. Ναι. Και αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω εσωτερικά προβλήματα. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ να παίζουν την δηλαδή να κολοκυφιά. Όχι, αλλά ποιος ποιος είναι, ποιος πρέπει να, είναι. Να, το, να το πούνε γέρο, α πούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα, στα αγροτικά. Πάμε στα αγροτικά και στην παιδεία. Τι σημαίνει αυτή η επιστολή που εστάλει και το ερώτημα ποιο είναι. είναι ε, ε, είπε ο Πρωθυπουργό, εγώ έχω να δώσω αυτά. Τα αιτήματα των αγροτών ήταν πολύ συγκεκριμένα. Τώρα υπάρχει η σκέψη για ένα ραντεβού. Σε αυτό το ραντεβού, τι υπάρχει να υποθεί πλέον. Ναι, νομίζω ότι οι αγρότε είναι πολύ πολύ σαφείς Και κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται όλο αυτοί, όλη αυτή την υπόθεση των κινητοποιήσεων τους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου ήπιος τρόπος μετριοπαθής mm -hmm. σε μια προσπάθεια να επιλύσουν το πρόβλημά του το οποίο είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι εθνικό πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσουν αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού όπως ενδεχομένως είχε συμβεί ε, κατά το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή τι κάνουν... Στέλνουν και επισήμω μία επιστολή με τα αιτήματά του, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, που μα τα λένε κάθε μέρα και σε εσά εδώ και σε μένα το βράδυ, σε, σε όλε τι εκπομπέ του Άξιου και σε όλα τα μέσα ενημέρωση, για να δώσουν μέχρι την Παρασκευή το βράδυ το χρόνο στον Πρωθυπουργό να του πει: Επί των ετοιμάτων αυτών, έχω να σα δώσω απαντήσει, ελάτε να τα πούμε, γιατί αν δεν συμβεί, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, που έχουν βάλει ε, μια προθεσμία, ε, από το Σάββατο μπαίνουν στην επόμενη φάση των κινητή, κινητοποίησεών τους, που είναι τι, την άλλη εβδομάδα κάθοδος στην Αθήνα. Άθλη. Λοιπόν, άρα έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να εκμεέψουν μια συνάντηση, αλλά μια συνάντηση ουσίας. Όχι μια συνάντηση τσάι και συμπάθεια στο Μαξίμου, όπω είπε ο κύριο Ζέλλα, ένα εκ των εκπροσώπων του. Ε, το χειρίζονται καλά. Το ζήτημα είναι η κυβέρνηση. Έχει δημοσιονομικά αποθέματα να δώσει κάτι παραπάνω. Αυτό που παραπάνω. Που είπαινε, τα δώσαν όλα. Λένε. Να βεβαίω όμως, για να του δούνε, προφανώ και θα δώσει κάτι παραπάνω. Είναι σαφέ, Νίκο, τώρα έμπειροι είμαστε και τώρα. Είμαστε είναι σαφέ Κάτι Οροτική. κρατάει η κυβέρνηση. Έχει κάνει αγροτικό ρεπορτάζ ποτέ. Ε, Έχεις Έχει τύχη ε, να περάσει από εκεί. Ε, ε, Αυτό το ε, Υπουργείο δεν 18 μέρε ερή ρίστη με το Μέγκα. <ΣΣ> Άρα α, το ξέρει πώ είναι. Στις... Άρα έχει ανέβει σε Άρα, τράκτερ. Ξέρεις Άρα ξέρει πώ είναι. Άρα ξέρει πώ Τα ξεφουσκώματα του Τσουκάτου εκεί ήμουν. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όλοι έχουν πιστεί ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρο. χώρος τον οποίο την τελευταία στιγμή θα τον εξαντλήσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, τέλο, Σεραφείμε, μα ενδιαφέρει όλου όσου έχουμε παιδιά. Ναι, βεβαίως. έτσι, ε, το θέμα των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο και δεν μπαίνει έτσι μέσα. <coughs> και να έχει το ελάχιστο έτσι, για να μπορέσει να εισαχθεί σήμερα έχουμε το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συναλλητήριο. Θα είναι το μεγαλύτερο γιατί δεν θα έχουμε σε άλλε πόλει. Ήδη έρχονται μαθητέ με πούλμαν, με αυτοκίνητα, με το τρένο, με ό,τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαδηλώσουν στο κέντρο τη Αθήνα. Όπω και καθηγητέ. Έχουμε τρία οριστά εργασία από την ΑΔΔ για να μπορέσουν οι καθηγητέ να, να πάνε, του καλύπτει. Θα ήθελα να σε ρωτήσουμε τι μέλλον βλέπει για αυτό το νομοσχέδιο. Θα περάσει. Το νομοσχέδιο θα περάσει. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριο Πιερακάκη Έκανε έναν ενδιαφέροντα χειρισμό της τελευταίας στιγμής αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, Δηλαδή είπε ότι δεν είναι όποιος θέλει πληρώνει και μπαίνει, ναι. αλλά πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ προϋπόθεση. Ναι. Βεβαίως αυτή η μίνιμουμ προϋπόθεση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι προσωρινή. Δηλαδή σε τρία χρόνια που θα έχει αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών ναι. και θα έχουμε το πρέπει εθνικό απολυτήριο, δεν ισχύει, ναι. πάβει να ισχύει. Το δεύτερο είναι ότι όντω, και αυτό λέει η αντιπολίτευση, δημιουργεί δύο ταχύτητε. Mm -hmm. Το παράδειγμα με την ιατρική σχολή το ξέρετε. Δηλαδή, κάποιο που μπαίνει στην ιατρική του Δημοσίου Πανεπιστημίου Αθήνα, Θεσσαλονίκη, mm -hmm. οπουδήποτε θέλει 19.000 μόρια. Και ο άλλο θα μπει με την εισαγωγή. ελάχιστη βάση εισαγωγή εισα... και ειδιονομή. τον παράτου. Ναι. Και τα χρήματα πω, που μπορεί να δώσει για τα δίδυνα. Εγώ είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη περίπτωση δεν βλέπω πώ ξαφνικά οι γονεί δεν θα καλούνται να πληρώνουν για δύο και τρία χρόνια φροντιστήρια. Δημόσια δωρεά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μιλάμε για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να μας απασχολήσει τελικά είναι τι γίνεται στις τρεις τάξεις του λυκείου που καλούνται οι γονείς να καταβάλουν αυτά τα απίστευτα ποσά. Απίστευτα ποσά. Μαύρα πολλέ φορές. Ακόμη, ακόμη και, στο, και στο δημόσιο πανεπιστήμιο να μπει για να μπει. <κυκλει> Εκτό αν έχει το παιδί θαύμα, το οποίο θα είναι στο σπίτι και υπάρχουν τέτοια παιδιά. Διάμορα, τα ελάτε. οποία διαβάζουν πάρα πολύ από μόνα του, είναι χαρισματικά και τα καταφέρνουν. Πάντω είναι ψυχοφθόρα διαδικασία. Οι είναι, ναι, είναι, ναι, είναι ταλαιπωρία. Προφανώ και το σύστημα αυτό είναι λάθος. πρέπει να αλλάξει. Το κουβαλάμε στην πλάτη μα σε διάφορε εκδοχέ, πάνω από τρει δεκαετίε τώρα. Ε, είναι προφανέ ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ε, οι ειδικοί ξέρουν, φαντάζομαι, καλύτερα. Αυτό είναι αφορά βεβαίω την δευτεροβάθμια. Ε, παιδεία, ναι, το, το, λέω... το, το, λίκιο, το οποίο συνδέεται όμως με αυτό που λες και πολύ καλά, το, ναι, πολύ γιατί, καλά κάνεις και ναι, το λες, ναι, λες. Ναι, ακούσαμε τις ανακοινώσεις από το 2025 και τα λοιπά και θα τα δούμε και με ναι. τον ε, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου έτσι, Παιδείας, θα είναι κοντά μας εδώ σε λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι για το τι θα κάνουμε τελικώς με τα παιδιά μας όταν θα φτάσουν στην τρίτη ηλικία να αποφασίσουν για το μέλλον τους, εν μέρει αποφασίζουν για το μέλλον τους, αποφασίζουν τη σχολή τους, έτσι το μέλλον του μπορεί να εξελιχθεί τελείω διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει από το Υπουργείο να αρχίσουν σιγά σιγά να βλέπουν και τα χρήματα που χρειάζεται η οικογένεια, γιατί δεν είναι μόνο τα έξοδα του Πανεπιστημίου, είναι και τα έξοδα για να μπει είτε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είτε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Η δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι δωρεάν. Ακριβώς. Είναι, είναι σαφέ αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια και κανεί δεν έχει. Καμία είναι. κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί σε βάθο με το θέμα αυτό πώς θα χτυπήσει αυτό που λέγαμε παλιά την παραπαιδεία, όλο αυτό το σύστημα. Και βεβαίως δεν πρέπει να εξουθενώνονται ψυχολογικά και οικονομικά οι οικογένειες για, για την είσοδο ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο, ειδικά δε στο πανεπιστήμιο, σε σχολές που είναι οι περισσότερες, που δεν έχουν καμία απολύτως λογική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Φωστά. Πρέπει κάποια στιγμή ως χώρα να αποφασίσουμε... Πόσους γιατρούς θέλουμε, πόσους δικηγόρους χρειαζόμαστε, πού πρέπει να στραφούμε τεχνολογίες, όλα αυτά τα πράγματα και τεχνική εκπαίδευση να Δεν την υπάρχει. ενισχύσουμε, την αναβαθμίσουμε. Δεν πάνε τα παιδιά. Δεν πάνε τα παιδιά. Έχει πολύ καλά μεροκάματα. Ναι, δεν πάνε γιατί προφανώ δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία σχετικά με αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε συγκεκριμένου επιστήμονε, του οποίου ενδεχομένω δεν του παράγουμε. Του παράγουμε και του στέλνουμε στο εξωτερικό. Ακόμα χειρότερα. Αυτό δεν θα πάψει σε κάθε περίπτωση. Ξεράφι μου, να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλημέρα.